Μετά την παγκόσμια αναστάτωση που επέφερε η κατάρρευση του Βρετανικού κολοσσού Thomas Cook, εκατοντάδες τουρίστες, ανάμεσά τους και ζευγάρια που ήρθαν στην Κύπρο για να παντρευτούν, βλέπουν τα σχέδιά τους να ανατρέπονται. Αναστάτωση προκλήθηκε ανάμεσα σε ζευγάρια νεονύμφων στην Αγία Νάπα. Όπως λένε, αναγκάζονται να ακυρώσουν όλα τα σχέδια που έκαναν για μία από τις ομορφότερες στιγμές της ζωής τους. With the wedding, £4,600. And then, obviously, with Thomas Cook on board, I've had to pay more. About £2,000. Well, photos, flowers. Πολλά είναι τα ζευγάρια που αδυνατούν να καλύψουν τα έξοδα του γάμου και των καλεσμένων τους, καταγγέλλοντας ότι η εταιρεία δεν απαντά στα μηνύματά τους. Εγκλωβισμένοι σε Αγία Νάπα και Πρωταρά παραμένουν εκατοντάδες τουρίστες. Το 60% των τουριστών που ήρθαν με τη συγκεκριμένη εταιρεία στην Κύπρο διαμένουν στην περιοχή. When I come down here and there was a lot of people, I think, oh, it's early that we have to leave now, but there was no plane. I came to here last Monday and I should have been going home yesterday. And we don't know. I also don't know when I'm going home. The problem because I should have been to a job conversation. Τεράστια ζημιά και για τους ξενοδόχους της επαρχίας. Ο κόσμος ανησύχησε, ήταν πανικοβλημένος, διότι πολλοί έπρεπε να πάνε στις δουλειές τους. Δεν ξέραν αν θα εμείς ως ξενοδόχοι θα τους βγάλουμε έξω από το ξενοδοχείο μας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλφα, ξενοδόχοι ήδη έχουν προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το μεγάλο κενό που θα δημιουργηθεί, ιδιαίτερα για τον μήνα Οκτώβριο. Προτρέχουμε γενικότερα το εμβατικό κοινό που επηρεάζεται από την αναστολή λειτουργίας της Thomas Cook για να μην ταλαιπωρείται, να αποφεύγει να πηγαίνει στα δύο αεροδρόμια. Η Thomas Cook έχει ανοίξει δύο τηλεφωνικές γραμμές για όσους είναι εντός Βρετανίας και εκτός για την βοήθειά τους. Ο επαναπατρισμός των Βρετανών που έχουν εγκλωβιστεί στην Κύπρο θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 6 Οκτωβρίου.